Παρ' όλα αυτά, απόψε κάποιος ή κάποια από εσάς θα αποχωρήσει. Και στα τελευταία συμβούλια που έχουν γίνει, έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση για το ποιος πρέπει να ψηφιστεί, αν υπάρχουν αγωνιστικοί λόγοι, με ποιο τρόπο μπορούμε να κρίνουμε τους αγωνιστικούς λόγους. Κάποιοι μάλιστα έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον σε εισαγωγικά ότι τι γίνεται, κρατάς τα δικά μου τα προσωπικά στατιστικά. Και θεωρώ ότι, αν θέλετε κι εσείς, καλό θα ήταν να ακούσουμε τα στατιστικά σας μέχρι στιγμής. Θέλετε? Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσω από την κόκκινη ομάδα. Κάποιοι έχουν παίξει λιγότερους αγώνες, επομένως θα αναφέρω και τον αριθμό των αγώνων για να είναι τα πράγματα λίγο είναι πιο ξεκάθαρα. Είναι τα ομαδικά μας. Είναι τα ατομικά σας στατιστικά επιτυχίας. Δηλαδή σε ποσοστό πόσες νίκες έχετε φέρει. Ξεκινάω λοιπόν από τους κόκκινους. Στην πρώτη θέση, με 11 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 82%, βρίσκεται ο Σάκης Κατσούλης. Στη δεύτερη θέση, με 9 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 78%, βρίσκεται ο Μάριος. Στην ίδια θέση, με 9 αγώνες και το ίδιο ποσοστό επιτυχίας, 78%, βρίσκεται η Κατερίνα. Μπράβο. Με 9 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 67%, βρίσκουμε στην τέταρτη θέση το Στέλιο Χανταμπάκη. Στην πέμπτη θέση, με 11 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 64%, βρίσκουμε τη Σταυρούλα. Στην έκτη θέση, με 10 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 60%, βρίσκουμε την Αφροδίτη Σκαφίδα. Σταματήστε, παιδιά. Πες ότι βαρέσαμε. Στην ίδια θέση, με 10 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 60%, είναι και η Ασημίνα. Τη μοιράζονται. 7η θέση, με 8 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 50%, εκεί είναι ο άνθρωπος που δένει τα κορδόνια του, ο Στάθης Χίζας. Στην ίδια θέση, με 6 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 50%, όπως και ο Στάθης, εκεί είναι η διπλανή του, η Ελένη Χαμπέρη. Στη 10η θέση, με 11 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 45%, βρίσκεται ο Σπύρος Μαρτίκας. Εν 10η θέση, με 14 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 43%, ο Κώστας Παπαδόπουλος. 12η θέση, με 12 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας 42%, Νίκος Μπάρτζης. Και στη 13η θέση, με 16 αγώνες και 31% επιτυχία, βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Αυτή ήταν η κατάταξη των κόκκινων. Για να δώσω Σάκη, Σάκη, 11 αγώνες, 82%. Κάποιοι θα έλεγαν ότι κινείσαι λιγάκι αθόρυβα. Δηλαδή δεν σε βλέπω σε flag race, δεν σε βλέπω στον κρίσιμο πόντο. Παρ' όλα αυτά, τσούκου τσούκου, μαζεύουμε και νίκες και ποσοστά. Εντάξει, Γιώργο, έχουμε όλη την εμπειρία. Έχουμε ξαναπεράσει από το παιχνίδι. Είναι νωρίς για όλους να κρατάμε στατιστικά και προσωπικά και εγώ και ο Μάριος, επειδή μιλάμε πάρα πολλές ώρες τη μέρα, ξέραμε που βρισκόμαστε. Το ότι δεν έχω μπει σε κάποιο flag race είναι γιατί έχει τύχει η Κατερίνα δύο φορές να έχει φέρει δύο πόντους εκείνο το παιχνίδι, οπότε αποφασίσαμε να μπει η Κατερίνα και μία φορά ο Νίκος να έχει φέρει δύο πόντους, οπότε μπήκε ο Νίκος. Όλο στον καιρό τους. Στη δεύτερη θέση είπαμε ότι είναι ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης. Μάριε, είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου με 78%. Πάρα πολύ ευχαριστημένος σίγουρα. Σκοπός και στόχος μου καθημερινά είναι να βελτιώνομαι και να προσφέρω σε αυτή την υπέροχη ομάδα. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό το παιχνίδι ξεκινάει με ομάδες και ελπίζω να ανέβουν κι άλλο τα στατιστικά, να φέρω περισσότερες νίκες, να γευτούμε έπαθλα και να κερδίσουμε ασυλίες. Και έχεις και σημαντική ευκαιρία να περάσεις την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία είναι στα pit stop αυτή τη στιγμή, λόγω ασθενείας, λόγω της αρρώστιας που πέρασε. Κατερίνα, καλά τα ποσοστά σου, ίδιους αγώνες έχεις με τον Μάριο. Πώς νιώθεις? Είμαι χαρούμενη, χαίρομαι να βοηθάω και να είμαι χρήσιμη για την ομάδα. Ελπίζω να μην με περάσει πολύ ο Μάριος και ξεφύγει. Να με περιμένει λίγο. Τι στο εύχομαι, αν το θέλει. Έρχεται ο Μάριος, έρχεται με φόρα, αλλά έρχεται με φόρα και ο Στέλιος Χανταμπάκης. Ναι, αυτό είναι το. Με έχουν περικυκλώσει τον αγώνα μου. Που με 9 αγώνες έχει 68%. Αλλά κυνηγάμε και το Σάκη. Ναι, αλλά ο Χανταμπάκης είναι ο αθόρυβος παίκτης, νομίζω, φέτος. Δηλαδή, αν το είχαμε βάλει και μπλούζα παραλλαγής, αν φορούσε την μπλούζα παραλλαγής του Τάκη, δεν θα ήξερα πού βρίσκεσαι. Παρ' όλα αυτά, μαζεύουμε τα ποντάκια. Φτιάχνουμε καλά στατιστικά. Είσαι χαρούμενος γι' αυτό, Στέλιο? Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πίστευα ότι θα είμαι από τους τελευταίους παίχτες φέτος. Δεν έχω κάνει κάποια προετοιμασία. Το σώμα μου είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η αρχική μου σκέψη
ήταν ότι θέλω τουλάχιστον ένα μήνα να χάσω τα κιλά μου, να ξεκινήσω λίγο να γυμνάζομαι και να μπω σιγά σιγά στις νίκες. Έχεις το διατροφολόγο μπροστά τον Νίκο Μπάρτζη, ο οποίος την πρώτη εβδομάδα δεν ξεκίνησε με πολλές νίκες, αλλά μηδέν νίκες. Αλλά τη δεύτερη αρχίζεις και ανεβαίνεις. Νίκο, είσαι στην πρώτη τελευταία θέση με 42% επιτυχία και 12 αγώνες. Όπως είπες, Γιώργο, σιγά σιγά βρίσκω τα πατήματά μου. Το ήξερα ότι θα μπω μέσα και θα σέρνομαι. Μπήκα 106 κιλά, λογικό είναι. Δεν χώραγα να περάσω. Τώρα σιγά σιγά θα πάρουμε τα πάνω μας, παίρνουμε τα πάνω μας και βγαίνουμε και βλέπουμε. Και στην ίδια φάση βρίσκεται και η Ευρυδίκη, η οποία την πρώτη εβδομάδα είχε μία νίκη μόλις. Τη δεύτερη νομίζω έκανες 4. Ευρυδίκη, τελευταία θέση, αλλά και εσένα. Η καμπύλη σου πηγαίνει προς τα πάνω. 13 είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. Οπότε Παναγιώτης είμαι φασούλας. Χαρούμενη γι' αυτό. Ναι, είναι λογικό να σιγά σιγά από εκεί που ήμασταν στον καναπέ μας και σε όλες τις ανέσεις μας, ξαφνικά είμαστε σε ένα νησί που πρέπει καλούμαστε να αγωνιστούμε, να πεινάσουμε. Είναι λογικό να σιγά σιγά να βρίσκουμε τα πατήματά μας.